Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στο Κιάτο σε μια συζήτηση, συνέντευξη με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου του Κιάτου, ο Ερμής. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Παναγιώτη Κολοβίνο. Να τον καλωσορίσουμε λοιπόν στη σημερινή μας εκπομπή. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά εύχομαι σε όλους με υγεία. Πάμε να ξεκινήσουμε και να τα δούμε τα πράγματα και τα γεγονότα που έχουμε από την αρχή με μία σύντομη έτσι αναφορά στην αγοραστική κίνηση στα καταστήματα, στα εμπορικά καταστήματα του Κιάτου. Η αγοραστική κίνηση στα καταστήματά μας είναι υποτονική. Εκτός από κάποια περιστασιακή κίνηση η οποία υπήρξε στην διάρκεια της εβδομάδας Black Friday, οι υπόλοιπες μέρες, όπως όλοι γνωρίζετε, και στις τοπικές τουλάχιστον αγορές πιστεύω, και μιλώντας και με τις όμορες αγορές τις δικές μας, τα καταστήματά μας υποφέρουν. Είναι άκρως υποτονική. Πιστεύουμε ότι θα αυξηθεί λιγάκι η κίνηση, κυρίως τις τρεις τελευταίες μέρες πριν την αργία των Χριστουγέννων και τις τρεις τελευταίες μέρες της Πρωτοχρονιάς. Κύριε Πρόεδρε, αυτό όμως που έχουμε πει και άλλες φορές και είναι γεγονός ότι ούτε μία Black Friday ούτε οι μέρες των γιορτών μπορούν να σώσουν την κατάσταση. Πού εστιάζεται, ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες στις μέρες μας? Καταρχήν, όπως και στη δική μας αγορά αλλά και στις υπόλοιπες αγορές, όλοι οι επιχειρηματίες αντιμετωπίζουμε τα δυσφόρητα λειτουργικά έξοδα. Ο τομέας της ενέργειας έχει εκτοξευθεί. Έχουμε σίγουρα βεβαρημένες υποχρεώσεις από δάνεια τα οποία έχουμε πάρει για κεφάλαια κίνησης και για αποπληρωμές κάποιων παλαιών υποχρεώσεων, τα οποία συσσωρεύονται χρόνο με το χρόνο. Έχουμε το χρόνια, την εποχή και τα χρόνια του κορονοϊού, όπου η αγοραστική δύναμη ήταν μηδενική και η καταναλωτική πίστη έστρεψε τον κόσμο σε μία παλιά αλλά και τώρα πλέον πρώτη επιθυμία να αγοράσει κάτι ιντερνετικά. Πιστεύω ότι και το καινούριο φορολογικό το οποίο αποπειράθηκε να περάσει και κάπως θα περάσει σίγουρα, είχαμε τις ενστάσεις μας, θα δυσχεραίνει την λειτουργία των επιχειρηματιών και ήδη και στην δικιά μας την τοπική αγορά έχουμε αρκετά λουκέτα. Εγώ θέλω να μείνουμε λίγο και στο φορολογικό, αλλά και σε αυτό που μας έχετε πει σε άλλες συνεντεύξεις και νομίζω συμφώνησαν μαζί σας οι περισσότεροι επιχειρηματίες. Είχατε κάνει λόγο και για το τραπεζικό σύστημα γενικότερα και τον τρόπο που πρέπει να λειτουργούν οι επιχειρήσεις όσον αφορά τη ρευστότητα των χρημάτων. Σίγουρα, το έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν. Τα εμπορικά καταστήματα πανελλαδικά είναι τα πρώτα τα οποία έχουν εναρμονιστεί με την οποιαδήποτε νομοθεσία ή τροπολογία έχει περάσει από την εφορία, από τη ΔΟΕ. Δηλαδή, ήταν τα πρώτα τα οποία βάλανε POS και τα χρησιμοποιούσαν. Βέβαια, οι χρεώσεις τις οποίες έχουν οι τράπεζες για τη χρήση των πιστωτικών καρτών, ναι μεν είναι η χρήση της πιστωτικής κάρτας ευέλικτη και σωστή η χρήση από τον, και από τον επιχειρηματία που δέχεται την πληρωμή, αλλά και από τον καταναλωτή ο οποίος κάνει την χρέωση, αλλά το τραπεζικό βαλάντιο το οποίο πληρώνει ο κάθε επιχειρηματίας είναι τρελό σε όλη την Ευρώπη και γενικά και στις υπόλοιπες χώρες. Οι χρεώσεις στις τραπεζικές συναλλαγές μέσω πιστωτικών καρτών είναι κάποια λεπτά του ευρώ ή κάποιες πένες στη λίρα και κάποια σέντ στο δολάριο. Δηλαδή είναι γελία, γιατί είναι πάρα πολλές οι χρεώσεις και πάλι οι τράπεζες έχουν υπερκέρδη. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Θα πρέπει να σταματήσει. Κύριε Πρόεδρε, να μείνουμε λίγο ακόμα στο φορολογικό νομοσχέδιο και να μας αποτυπώσετε την εικόνα. Γιατί το φορολογικό νομοσχέδιο είδαμε ότι έχει κάποια μέτρα και κάποια σταθμά που είναι οριζόντια. Όπως, ας πούμε, ο τζίρος των επιχειρήσεων. Αν έχετε κάποια παραδείγματα να μας πείτε για επιχειρήσεις στο Κιάτο ή από γνωριμίες που έχετε και εκτός, που όντως κάθε χρόνο δεν καταφέρουν να κάνουν το τζίρο πάνω από 8 ή 10 χιλιάδες ευρώ, ενώ θα πρέπει να φορολογηθούν για αυτά τα χρήματα. Σωστή τοποθέτηση, Θεοδόση. Υπάρχει και το εξής σενάριο.
Μπορεί μια επιχείρηση μια χρονιά να κάνει έναν ετήσιο τζίρο ή να κάνει ένα έσοδο της τάξης των 10-12.000. Η επόμενη χρονιά όμως μπορεί να είναι 4 ή 6. Η μεθεπόμενη να είναι 3 ή και ούτω καθεξής. Δεν μπορείς λοιπόν να έχεις μια κάθετη φορολόγηση κάθε χρόνο να φορολογείς τον επιχειρηματία με ένα συγκεκριμένο πλαφόν ώστε να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις στο φορολογικό έλεγχο. Εγώ πάντα είμαι της γνώμης ότι θα πρέπει να υπάρχει χαμηλότερος συντελεστής εφορίας, η φορολόγηση δηλαδή την οποία έχουν οι επιχειρηματίες να είναι σε ένα πολύ πιο χαμηλότερο ποσοστό, ώστε να μην δημιουργείται αυτό το αφορολόγητο ή φορολογικό καθεστώς, το κράτος το έχω συνέτερο, άρα κοιτάω πώς να το ρίξω. Δηλαδή θα μπορούσαν να ήταν, να υπήρχε μια χαμηλή φορολογία, ώστε όλοι οι επιχειρηματίες να μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στο φορολογικό συντελεστή και στην εφορία, στο φόρο τον οποίο πρέπει να πληρώσουν στο τέλος της χρονιάς. Τώρα, κάποια καταστήματα, κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, και πολλά και 15 μέρες ή και μήνα, έχουν και μηδενικά ζήτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι κλέβουν. Δεν σημαίνει ότι μπαίνει ο πελάτης μέσα, πληρώνει μετρητά και δεν χτυπάνε απόδειξη. Δεν έχουν τζίρο. Μπορούν κάλλιστα να διασταυρώσουν τις αγορές οι οποίες κάνουν με τα τιμολόγια αγοράς και με τη διάθεση την οποία έχουν. Στοκ υπάρχει. Απογραφή τα καταστήματα κάνουν. Εύκολα ελέγχεται αυτό. Δεν μπορείς να βάλεις μια κάθετη φορολογία επειδή ο Τάκης ο Κολοβίνος κλέβει την εφορία. Και χρησιμοποιώ το όνομά μου για να μην παρεξηγηθεί κάποιος. Δεν μπορείς να φορολογήσεις τον οποιονδήποτε επειδή πιστεύεις ότι δεν δηλώνουν αυτά τα οποία εισπράττουν. Επειδή όμως το νόμισμα πάντα έχει δύο όψεις και καλό είναι να τις δούμε και τις δύο και να ακούσουμε τη γνώμη σας και για την άλλη όψη. Έχουμε δει κατά διαστήματα και από την ΟΕΒΕ Κορινθίας κάποια παράπονα. Γιατί υπάρχουν αρκετοί που φοροδιαφεύγουν. Φοροδιαφεύγουν μη έχοντας καταστήματα, δουλεύοντας από το σπίτι τους, δεν πληρώνουν εφορία, δεν έχουν καμία υποχρέωση, τις περισσότερες φορές ούτε ασφαλιστικές ούτε τίποτα και δημιουργούν πρόβλημα στην αγορά όλα αυτά τα καταστήματα και λειτουργούν και μάλιστα πολλά χρόνια και ενδεχομένως το πρόβλημα να είναι και το ότι δεν υπάρχει έλεγχος. Δεν είναι άδικο αυτό για τις εμπορικές επιχειρήσεις, για κάποιον που πληρώνει τον νίκη, που έχει τους υπαλλήλους, που έχει κάθε μήνα να πληρώσει τα ασφαλιστικά του ταμεία. Σωστή παρατήρηση. Εγώ θεωρώ ότι το φταίξιμο σε όλη αυτή την ιστορία, δηλαδή στο ότι υπάρχουν κάποιοι επαγγελματίες εντός εισαγωγικών, οι οποίοι λειτουργούν μαύρα, όπως είπες, δεν έχουν έναρξη, δεν έχουν έδρα, εκεί το φταίξιμο είναι στον καταναλωτή. Θα παρατηρήσετε πάρα πολλές φορές, καθόμαστε σε μια καφετέρια, απολαμβάνουμε τον καφέ μας και περνάει ένας ωραίος μαυρούλης ή περνάει ένας πλανόδιος πολιτής, και ας μην είναι μαυρούλης, με ένα καρότσι που είναι ένα φορητό mini market, και πέφτουν όλοι επάνω να αγοράσουν αναπτήρες, να αγοράσουν αντικείμενα τα οποία κάνουν 4 με 5 ευρώ. Τα αντικείμενα των 4 και 5 ευρώ μπορούν να τα βρουν σε οποιοδήποτε mini market της γειτονιάς μας. Το ίδιο θα πληρώσουν. Ο επιχειρηματίας ο οποίος διατηρεί αυτή την επιχείρηση έχει και τους αναπτήρες και τα στυλό και οτιδήποτε άλλο πουλάνε αυτοί οι πλανόδιοι. Κι όμως πληρώνουν αυτόν τον παράνομο πλανόδιο πολιτή. Πάμε τώρα. Υπάρχουν και άλλες παροχές υπηρεσιών, οι οποίες πάνε σε σπίτι, όπως είπατε, κομμωτήρια, φροντιστήρια, νύχια, αισθητική. Και υπάρχουν και καταστήματα τα οποία έχουν σαφώς φροντιστήρια, τα βλέπουμε παντού, νόμιμα, κέντρα αισθητικής, νομιμότατα, κομμώτες και κομμώτριες νομιμότατοι, οι οποίοι πληρώνουν και το ενίκιο τους και την εφορία τους και έχουν και το φορολογικό τους, τη φορολογία τους κανονικά. Εγώ λοιπόν σαν καταναλωτής τι κάνω, προσπαθώ να δω, π.χ. ένα κομμωτήριο μπορεί να χρεώνει 25 ευρώ το κούρεμα, το θεωρώ ακριβό. Το παιδί ή η κοπέλα η οποία θα έρθει στο σπίτι θα μου πάρει 15 ευρώ. Αυτό δεν είναι ακριβό, πανάκριβο είναι. Διότι έρχεται στο χώρο μου, χρησιμοποιεί τα είδη μου, χρησιμοποιεί το ηλεκτρικό μου, το νερό μου, τα είδη χρήσεως ή που χρειάζεται για να γίνει το, να μελούσει και να μου κάνει κτλ. Οπότε τα 15 ευρώ είναι πανάκριβα.
15 ευρώ αποκομίζει και το κομμωτήριο, το οποίο χρεώνει 25. Διότι το δεκάρικο είναι σίγουρα λειτουργικά κόστη. Πάω και σε κάτι άλλο για να βγάλουμε έτσι ολοκληρωμένα συμπεράσματα και για τον τρόπο που πρέπει να λειτουργούμε όλοι εμείς οι καταναλωτές κάποιες φορές. Άλλο ένα επίμαχο σημείο είναι οι αγορές μέσω διαδικτύου. Τι προβλήματα μπορούν να δημιουργήσουν, ας πούμε, για παράδειγμα, εσείς έχετε ένα ασφαλιστικό γραφείο. Σε όλους, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έρχονται ειδοποιήσεις για ασφάλειες και τα σχετικά. Ποιες είναι οι διαφορές με το να μπω εγώ σε ένα κατάστημα και να ψωνίσω και να αφήσω τα λεφτά μου στον τόπο μου και να έχω επικοινωνία με τους ανθρώπους που θα τους βλέπω κάθε μέρα, από το να πραγματοποιώ αγορές μέσω διαδικτύου? Λοιπόν, εγώ, όπως ανέφερες, Θοδωρή, έχω ένα ασφαλιστικό γραφείο. Ανταγωνίζομαι τις ασφαλιστικές μου χρεώσεις, γιατί καλύψεις είναι πάντα όλες οι ίδιες, με τα υπόλοιπα γραφεία της περιοχής. Κοιτάω να είμαι πιο ανταγωνιστικός και κοιτάω βέβαια να έχω και σε πρώτη προτεραιότητα την εξυπηρέτηση του πελάτη. Αυτό το οποίο δεν μπορώ να ανταγωνιστώ με κανέναν συνάδελφο σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδος είναι η χρέωση την οποία έχει και την οποία λαμβάνει κάποιος αν ασφαλίζει το όχημά του ιντερνετικά. Ασφαλίζοντας όμως το όχημά σου ιντερνετικά, στην περίπτωση ατυχήματος, η οποία δεν εύχομαι να συμβεί σε κανέναν, αλλά συμβαίνουν ατυχήματα καθημερινά, εκεί πλέον έχεις να κάνεις με ένα τηλεφωνικό κέντρο. Δεν έχεις την άμεση επαφή αυτού ο οποίος σου πουλάει το προϊόν. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τα παπούτσια. Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια από το ίντερνετ. Σου έρχονται. Πολλές φορές, επειδή παλιά διατηρούσα και εταιρεία μεταφοράς ταχυμεταφορών, Courier της Spindex, είχε μια συνεργασία με εταιρείες οι οποίες πουλάγανε ιντερνετικά παπούτσια. Είχαν έρθει, επιστρέφανε το προϊόν τα οποία αγοράζανε, διότι είχαν αγοράσει δύο παπούτσια τα οποία ήταν δεξιά. Δεν υπήρχε ζευγάρι. Ή παίρνανε, αγοράζανε παπούτσια τα οποία ήταν πράσινο και σου έρχονταν κόκκινο. Και αυτό από την αρχή. Αντιμετωπίζεις σοβαρά προβλήματα επιστροφής χρημάτων, αντιμετωπίζεις προβλήματα ποιότητας προϊόντων. Υπάρχουν χιλιάδες, μα χιλιάδες site τα οποία πουλάνε επώνυμα ρούχα. Και όταν τα αγοράζεις, τα ρούχα δεν είναι επώνυμα. Η φωτογραφία μπορεί να είναι καλλιτεχνικότατη, μπράβο, να απεικονίζει ένα πουκάμισο Boss ή ένα ζευγάρι παπούτσια Ag. Και σου έρχεται μια σαγιονάρα κινέζικη ή σου έρχεται ένα πουκάμισο το οποίο το Boss είναι γραμμένο Voss. Λοιπόν, η παραποίηση προϊόντων. Τι να αλλάξεις, τι επιστροφή χρημάτων να κάνεις, με προπληρωμένες κάρτες ή αυτοί οι οποίοι αγοράζουν με τις δικές τους πιστωτικές κάρτες και μετά είναι θύματα υπεξαίρεσης χρημάτων από την πιστωτική κάρτα. Γιατί όλοι οι hacker παίζουν με τα ιντερνετικά site, από εκεί παίρνουν τα προσωπικά δεδομένα. Η προσωπική επαφή που έχεις με τα καταστήματα ή της τοπικής αγοράς της γειτονιάς της δικιάς μας ή της κάθε γειτονιάς σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδος δεν αντικαθιστάται από το ίντερνετ. Κύριε Πρόεδρε, να περάσουμε και σε κάτι άλλο, γιατί καταλαβαίνετε ότι θέλω στο τέλος να αφιερώσουμε ένα μεγάλο μέρος, γιατί πλησιάζουμε σιγά σιγά στις γιορτές και έχετε κάνει μεγάλη προετοιμασία και θέλουμε να τα ακούσουμε όλα αυτά. Πριν περάσουμε όμως στο σημείο αυτό, να μας πείτε για την ενασχόλησή σας γενικότερα με τα κοινά και να μας ενημερώσετε και για τον Εμπορικό Σύλλογο του ΚΙΑΤΟΥ, για το Διοικητικό Συμβούλιο, για τους ανθρώπους που είναι δίπλα σας και σας στηρίζουν σε κάθε ενέργεια, αλλά και για εσάς τον ίδιο που μέσα από την πορεία που έχετε αποδείξει ότι έχετε διάθεση προσφοράς, έχετε μεράκι και θέλετε να γίνετε κάτι καλό για τον τόπο σας. Να σας πω, εγώ ξεκίνησα με τον Εμπορικό Σύλλογο από το 2017. Ήταν η πρώτη φορά με την οποία ασχολήθηκα με την εμπορική κοινότητα της πόλης μου και η πρώτη φορά που είχα και επαφή με τα κοινά. Εντός εισαγωγικών. Κατάλαβα αμέσως ότι ο τρόπος για τον οποίο μπορείς να τονώσεις την επισκεψιμότητα και να αυξήσεις την καταναλωτική πίστη σε μια τοπική αγορά όπως είναι η αγορά του ΚΙΑΤΟΥ γίνεται δημιουργώντας διάφορες δράσεις. Την πρώτη χρονιά στην οποία εξελέγη και ήμουν γραμματέας πλησιάζανε Χριστούγεννα, καλή ώρα όπως τώρα. Προσπάθησα να δημιουργήσουμε μια χριστουγεννιάτικη δράση. Ήταν βέβαια πάρα πολύ αργά, γιατί όπως γνωρίζετε όλοι πάρα πολύ καλά, οι χριστουγεννιάτικες δράσεις διοργανώνται πολύ πιο νωρίτερα. Το χαστούκι το έφαγα τότε, γιατί δεν ήξερα κιόλας. Παράλληλα όμως, δεν κάναμε πίσω τότε ως ομάδα
Διοικητικό συμβούλιο με προέδρους, αντιπροέδρους, γραμματέας και ταμείας. Αυτό είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου. Απαρτίζεται από δύο αντιπροέδρους, έναν γραμματέα, γενικό γραμματέα και, και μία θέση ταμεία. Όλοι μαζί λοιπόν σαν ομάδα φτιάξαμε μία πάρα πολύ ωραία πετυχημένη δράση. Τότε μάλιστα δεν ξέρω αν το θυμάστε, προσπαθήσαμε να σπάσουμε το ρεκόρ Guinness παρασκευάζοντας τη μεγαλύτερη βασιλόπιτα. Δεν καταφέραμε να πιστοποιηθούμε από την εταιρεία Guinness, διότι δεν είχαμε πληρώσει το αντίτιμο 3.500 λίρες του ελεγκτή. Κατά τα άλλα, όσον αφορά την παρασκευή και το ρεκόρ, τα είχαμε καταφέρει. Αυτό το οποίο όμως καταφέραμε ήταν να κερδίσουμε ένα πολύ ωραίο στοίχημα, γιατί την ημέρα που παρουσιάσαμε το τελικό προϊόν στην πλατεία του Κιάτου, έφαγε βασιλόπιτα όλο το Κιάτο. Όλοι οι πολίτες, όσοι είχαν κατέβει για να παρακολουθήσουν την τελετή των Θεοφανίων και όσοι ήταν ενημερωμένοι για το συγκεκριμένο δρόμενο. Αυτό μας έδωσε ένα μάθημα ότι για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις στην προβολή των καταστημάτων της περιοχής σου, πρέπει να διοργανώσεις μια δράση. Και από τότε μέχρι και τώρα διοργανώνουμε χριστουγεννιάτικες δράσεις με σκοπό να κρατήσουμε τον κόσμο της πόλης μας στην πόλη μας. Το έχουμε πετύχει και έχουμε πετύχει να αυξήσουμε και την επισκεψιμότητα από τους όμορους δήμους. Το κάνουμε επιτυχημένα από το 2018 μέχρι και τώρα. Δημιουργούμε χριστουγεννιάτικες δράσεις καθ' όλη τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων, δηλαδή από τις 8 με 10 Δεκεμβρίου έως τις 8 με 10 Ιανουαρίου. Και δόξα τω Θεώ και την Παναγία, έχουν στεφτεί με επιτυχία. Και υπάρχει και μία αύξηση της καταναλωτικής πίστης στα τοπικά μας μαγαζιά. Πάμε λοιπόν στο σήμερα και να μας ενημερώσετε για όλα αυτά τα καλά που έχετε ετοιμάσει, γιατί πλησιάζουμε, λίγες μέρες έμειναν και ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες δράσεις, κάποιες άλλες θα τις δούμε σε λίγες ημέρες και φυσικά συμμετέχει και ο Εμπορικός Σύλλογος του Κιάτου σε όλα αυτά. Λοιπόν, εμείς πάντα και ως Εμπορικός Σύλλογος συνεργαζόμαστε με τον πολιτιστικό φορέα της πόλης μας, τη Μικόνη, και βέβαια έχουμε και την βοήθεια του Δήμου. Δεν είμαστε ποτέ μόνοι μας, γιατί είναι λογικό ότι αυτές οι δράσεις είναι κοστοβόρες και δεν υπάρχει αυτό το κονδύλι για να μπορέσουμε να καλύψουμε όλες τις δράσεις. Φέτος οι δράσεις ξεκινάνε από το Σαββατοκύριακο το οποίο μας έρχεται. Έχουμε μία πάρα πολύ ωραία θεατρική παράσταση Σάββατο και Κυριακή, την οποία τη διοργανώνουν οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων από το Δημοτικό Σχολείο της περιοχής μας. Έχει διαφημιστεί και πιστεύω ότι θα στεφτεί με επιτυχία. Υπάρχουν αρκετές δράσεις και σχολεία, ας το πούμε, όπου τα παιδιά θα ζωγραφίσουν, θα γράψουν τα γράμματα στον Άγιο Βασίλη κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων. Όλα αυτά θα γίνουν στη βιβλιοθήκη και στο πολιτιστικό, και μερικές στο πολιτιστικό κέντρο. Θα οργανώσουμε το χριστουγεννιάτικο χωριό, το παραμυθένιο χωριό όπως το ονομάζουμε κάθε χρόνο, το οποίο φέτος θα έχει ένα βενεσιάνικο καρουζέλ 8 διάμετρο διάσταση, θα είναι 32 θέσεων, αρκετά μεγάλο, επιβλητικό, για τα παιδάκια να ευχαριστηθούν. Θα φτιάξουμε μία πίστα η οποία θα έχει τα μηχανοκίνητα πόνι, είναι για τους μικρούς φίλους από 2-3 χρονών έως 8 το πολύ. Με την κίνηση του σώματός τους είναι σαν να κάνουν υπασία σε κανονικό πόνι. Θα υπάρχουν κάποια άλλα παιχνίδια τα οποία θα διασκεδάσουν τους μικρούς φίλους στην πλατεία μπροστά στο Δημαρχείο. Και στον πεζόδρομο Κλισθένους, όπως κάθε χρόνο θα έχουμε ένα μικρό τρενάκι ηλεκτρικό, το οποίο θα πηγαίνει από τη μία άκρη του πεζόδρομου έως την άλλη, να διασκεδάζει τους μικρούς φίλους. Αυτό μάλιστα είναι και ο πόλος έλξης, γιατί συνήθως οι μπαμπάδες και οι μαμάδες δεν αφήνουν τα παιδιά τους να είναι μόνα τους στα βαγόνια, παρόλο ότι είναι 100% ασφαλής η διαδρομή, γιατί δεν αναπτύσσει και καμία ταχύτητα το ηλεκτρικό τρενάκι. Ακολουθούν μαζί. Δημιουργεί δηλαδή μία περατζάδα, ας το πούμε, και το πρωί και το μεσημέρι στην αγορά του Κιάτου, και δημιουργείται και κάποια αγοραστική
έλξη στα, στα καταστήματά μας. Για το άναμα του δέντρου δεν μας είπατε. Θα σας πω. Λοιπόν, στις 15 την Παρασκευή θα έχουμε το άναμα του δέντρου. Θα είναι μαζί μας ο Λεωνίδας Ελεσάκης από το διαφωνικό σταθμό να κάνει live αναμετάδοση όπως κάνουμε κάθε χρόνο. Θα έχουμε τη συναυλία των Kings. Εσείς ασφαλώς είστε καλεσμένοι όπως είστε κάθε χρόνο. Και την Κυριακή στις 17 ο Εμπορικός Σύλλογος μαζί με το Επιμελητήριο Κορινθίας κάνει μια ημερίδα γευσηγνωσίας. Θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί. Έχει καλεσμένο το Σεφ Βασάλο. Μαζί με τον Σεφ θα μαγειρέψουν το μενού το οποίο θα είναι από παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής μας. Θα μαγειρέψουν και κάποια καταστήματα τα οποία επιθυμούν του Κιάτου. Πολιτιστικοί σύλλογοι θα έχουν κεράσματα για τον κόσμο. Θα είναι από ό,τι πιστεύω κάποια καταστήματα τα οποία έχουν παραδοσιακά προϊόντα όπως και τοπικοί κρασάδες όπως λέμε, δηλαδή η νοποιία, τα οποία θα προβάλλουν τα προϊόντα τους και θα κλείσει αυτή η ωραία μέρα με μια συναυλία από τους διαπασών. Αυτό είναι για την Κυριακή 17. Και μετά μια σειρά εκδηλώσεων μέχρι την αλλαγή του χρόνου και θα ήθελα να πάω λίγο εκεί γιατί πρέπει να δούμε και την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα θα επανέλθουμε και πάλι στην καθημερινότητα και εκεί θα αντικρίσουμε τις ίδιες δυσκολίες γιατί μπορεί να τονωθεί τώρα με όλα αυτά που έχετε κανονίσει η αγοραστική κίνηση, ωστόσο τα προβλήματα θα παραμείνουν. Πολλά από τα προβλήματα θα παραμείνουν και θα ήθελα να μας πείτε σχετικά με την ελπίδα και την αισιοδοξία των εμπόρων, εάν υπάρχει ακόμα και πόση δύναμη πρέπει να δείξουν οι άνθρωποι αυτοί που χτυπήθηκαν, όπως όλος ο κόσμος, από τον κορονοϊό, που έχουν δεχτεί τις συνέπειες των πολέμων, από όλα τα μέτρα που αλλάζουν συνεχώς από την κυβέρνηση, καταστήματα που άντεξαν στην οικονομική κρίση. Και δυστυχώς, κύριε Πρόεδρε, μην ξεχνάμε ότι αφήνουμε πίσω μια χρονιά που είχαμε λουκέτα και σε εμπορικά καταστήματα του ΚΙΑΤΟ, όπως και σε όλη τη χώρα. Ακριβώς όπως το είπες θα γίνει η επόμενη μέρα. Δηλαδή οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις θα τελειώσουν 8 του μήνα. Το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων θα τελειώσει 2, δηλαδή την Τρίτη, 3 του μήνα, 3 του μήνα δεν θυμάμαι τώρα ποια μέρα θα είναι. Θα ξαναγυρίσουμε πάλι στην καθημερινότητα όπου τα καταστήματα θα ανοίγουν πρωί-απόγευμα. Και θα είναι πάλι άδεια. Αυτό το λέω δυστυχώς και λυπάμαι που το λέω. Αλλά όντως ο επιχειρηματίας, ο οποίος ανοίγει το πρωί και κλείνει το βράδυ και δεν έχει δει κάποιον να περάσει, εκτός από ένα φίλο ο οποίος θα του πει ένα γεια και να γράψει έστω και ένα ευρώ στην ταμιακή του, είναι ό,τι πιο χειρότερο μπορεί να βιώσει κάποιος. Το αντιμετωπίζει με πολύ μεγάλη δυσκολία. Εμείς ως Εμπορικός Σύλλογος και μέσα από την Ομοσπονδία μας, αλλά και από τη Συνομοσπονδία, πιέζουμε με οποιαδήποτε αφορμή έχουμε και με οποιοδήποτε τρόπο να μειωθεί ο φορολογικός συντελεστής των επιχειρήσεων, των τοπικών επιχειρήσεων, τουλάχιστον των καταστημάτων των εμπορικών. Να υπάρχει το αφορολόγητο όπως έχει ο μισθωτός για τον επαγγελματία. Δεν υπάρχει αφορολόγητο. Εγώ ως επαγγελματίας έχω κάποια χρέη, εις γνώση μου. Τα έχω διακανονίσει. Ο λογαριασμός μου είναι δεσμευμένος από την εφορία. Γιατί να μην έχω αφορολόγητο. Ο μισθωτός, είτε είναι στον ιδιωτικό τομέα, είτε είναι στον δημόσιο τομέα, όποια φορολογική υποχρέωση έχει και ό,τι χρέος έχει, το οποίο έχει διακανονίσει και είναι δεσμευμένος ο λογαριασμός του, δεν ακουμπάν τον μισθό του για να μπορεί να επιβιώσει. Ο επιχειρηματίας χρειάζεται να κάνει ακριβώς το ίδιο και το οφείλει να το έχει. Μετά, μιλάμε και ακούμε μία καραμέλα όσον αφορά το τέλος επιδεύματος. Τελικά αυτό το τέλος επιδεύματος πότε θα μηδενιστεί? Κανείς δεν το ξέρει. Όλοι περιμένουμε να μηδενιστεί το τέλος του επιδεύματος. Να επανέλθω πάλι στις δυσβάστακτες τραπεζικές εισφορές τις οποίες έχουν οι επιχειρηματίες. Είτε ετούνται κάποιο καταναλωτικό δάνειο, το οποίο δεν υπάρχει περίπτωση να το πάρουν, είτε κάνουν ημερήσιες συναλλαγές μέσω web banking ή από τα POS. Αυτά πρέπει να έχουν ελάχιστη χρέωση για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στα έξοδά τους. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα ευχηθώ η κυβέρνηση να σκύψει όντως, να ακούσει όλα αυτά τα αιτήματα, να λυθούν τα προβλήματα
που υπάρχουν και τα περισσότερα από αυτά δυστυχώς είναι και διαχρονικά. Θα πάω όμως σε κάτι, γιατί θα ήταν παρέλεψη να μην τα αναφέρουμε, που είναι στο χέρι σας. Σε όλους εσάς τους επιχειρηματίες και σε εσάς τον ίδιο ως πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου. Τι γίνεται τελικά με το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές? Είναι ένα πυροτέχνημα που ενδεχομένως να έχουμε τζίρο την Κυριακή, αλλά αυτός ο τζίρος θα λείψει από τις επόμενες ημέρες της εβδομάδας. Βγαίνουν κερδισμένες επιχειρήσεις, βγαίνουν χαμένες. Πρέπει να υπάρξουν Κυριακές με το νέο έτος που θα βρουν καταστήματα ανοιχτά. Όσον αφορά το άνοιγμα των Κυριακών, εμείς ως Εμπορικός Σύλλογος είμαστε κάθετα αρνητικοί. Θεωρούμε ότι ο επιχειρηματίας, ο επαγγελματίας, αλλά και ο υπάλληλος των οποίων απασχολούν αρκετά μαγαζιά και στο Κιάτο και στις γύρω πόλεις μας, έχουν το δικαίωμα την Κυριακή να ξεκουραστούν. Το ότι αυτό το μοντέλο των πολυκαταστημάτων, της αλυσίδας, των μολ, έχει έρθει από το εξωτερικό, όπου οι Κυριακές είναι άχρωμες, δεν υπάρχει σε μας. Εκτός από το γεγονός ότι είμαστε μια κοινωνία η οποία σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ασπάζεται την Κυριακή με τον εκκλησιασμό της, οι υπόλοιποι την Κυριακή την έχουμε να αφιερώσουμε λίγο χρόνο με την οικογένειά μας, λίγο ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά μας, με την οικογένειά μας, και να περάσουμε μια πάρα πολύ όμορφη Κυριακή. Το να μαζέψουμε, το να ακολουθήσουμε το μοντέλο το οποίο έρχεται απ' έξω. Να πάρουμε την οικογένειά μας, να πάμε να ψωνίσουμε την Κυριακή σε ένα πολυκατάστημα και το μεσημέρι να πάμε να φάμε στο εστιατόριο του πολυκαταστήματος ή στο καφέ του πολυκαταστήματος. Αυτό το θεωρώ άτοπο και άκερο για μας. Εμείς θα πάρουμε την οικογένειά μας, ειδικά εμείς εδώ που είμαστε στην επαρχία, θα πάμε μια βόλτα στο βουνό τους χειμερινούς μήνες, θα επισκεφτούμε τα καταλήματα και τα κέντρα εστίασης, τα ορεινά. Το καλοκαίρι θα κάνουμε το μπάνιο μας. Θα επισκεφτούμε τα παραλιακά καταλήματα και τα καταστήματα εστίασης και θα περάσουμε μια όμορφη Κυριακή με την οικογένειά μας. Δεν υπάρχει λόγος να είναι ανοιχτά τα καταστήματα την Κυριακή. Και κάπως έτσι θα κλείσουμε, κύριε Πρόεδρε, αφού σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτήν την συνέντευξη και τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά, ό,τι καλύτερο και σε εσάς και στα εμπορικά καταστήματα της περιοχής σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι και πάλι για μία ακόμη φορά χρόνια πολλά, υγεία σε όλο τον κόσμο, να είμαστε όλοι καλά και να περάσουμε καλά τις γιορτές μας και επιτέλους να αντιστραφεί και λιγάκι αυτό το αρνητικό κλίμα.